Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο FIFA 21, δεύτερη ψεύτη αυτή τη φορά. Στο προηγούμενο βίντεο που ήταν και το πρώτο, σας έδειξα την αρχική ομάδα που μπόρεσα και πρόλαβα να κάνω, η οποία ήταν μεταξύ μας πολύ μέτρια. Σήμερα, αφού διάβασα τα σχόλια που μου είπατε στο προηγούμενο βίντεο, παρά αυτό, άλλαξε αυτό, βάλε εκείνο το κεμιστάλ κτλ. Έκανα 5. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 5 μεταγραφές έκανα, οι οποίες φτιάχνουν την αρχική ενδεκάδα με την οποία θα μπούμε στο πρώτο Weekend League που θα παίξουμε. Εννοείται πως κάθε Σαββατοκυριακή που θα μπαίνουμε στο Weekend League στο FIFA 21 θα το στριμάρουμε στο PDD Projects στο Facebook, πρώτο link στην περιγραφή ή και αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Αλλά πέρα αυτό στριμάρουμε και κάθε Τρίτη και Πέμπτη games όπως GTRP, Fall Guys, Fortnite, COD, Among Us, Phasmophobia και πάρα πολλά games τα οποία δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Θα δείτε την αρχική ενδεκάδα και θα μου πείτε αλλαγές, γιατί σίγουρα δέχεται αλλαγές. Γιατί παίρνανε ελικόπτερα από πάνω το σπίτι μου. Σταματήσετε. Ωραία, πέρασαν τα ελικόπτερα, τέλεια. Που είχαμε μείνει. Που πω, τα ελικόπτερα είμαι πως συντώνησα, ρε φίλε. Anyway, αν γουστάτε τη σειρά FIFA 21 και θέλετε παραπάνω, ρίξτε ένα like στο βίντεο να τα σπάσουμε. Και φυσικά μπείτε στα σχόλια πώς φαίνεται η ενδεκάδα με την οποία θα πούμε και link και τι αλλαγές θέλετε να κάνουμε. Δεν ξεχνάμε τους δύο στόχους που έχουμε βάλει από το πρώτο επεισόδιο, τους οποίους θέλω να καταφέρουμε. Αυτά είχα να πω. Αν θέλετε παραπάνω βίντεο, κάντε εγγραφή, το κόκκινο κουμπί κάτω ή subscribe που λέει. Είναι τσαμπέ, βοηθάει πάρα πολύ και φυσικά πάτε στο καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσει όταν ανεβαίνει νέο βίντεο από διάφορα games πλέον. Και γενικότερα σπάστε τα όλα, δεν με νοιάζει, σπάστε τα όλα, γεια σας, πάμε στο βίντεο. Έχουμε και ένα πακέτο το οποίο θα ανοίξουμε που pre-order είναι, το οποίο μου το έβγαλε σήμερα για κάποιο λόγο. Ας τα ανοίξουμε, πρώτο περάσουμε στην ενδεκάδα. Λοιπόν, τελικά η αλλαγή που έχω κάνει δεν είναι 5, νομίζω πρέπει να είναι ή 6 παραπάνω. Ούτε καν rare δεν είναι, ούτε καν boards βασικά. Ωραία. Και τι είχαμε, Davis. Σάντορε. Οκ, okay, win. Δεν με νοιάζει καθόλου, είναι win. Η ενδεκάδα η οποία έχει αλλάξει είναι αυτή εδώ πέρα. Και από ό,τι βλέπετε, οι αλλαγές που έγιναν είναι Άκε στη θέση του Φερναντίνιο, Σισοκό, Άλαν, Ροντρίγκο, Ριτσάρλισον. Τελικά είναι 5 αλλαγές, είμαι βλάκας, τέλος πάντων. Αυτές οι 5 αλλαγές έγιναν. Και μόνο που έχουν λιγότερο και μισή από 10 είναι ο Λόντι και ο Τομόρι που είναι σε 8 που δεν μας ενοχλεί καθόλου. Και όπως είπα, μαζεύω κόνους για Λούκας Μόρα ώστε να φύγει ο Νικόλας Πεπέ από εδώ, από RM και να μπει ο Λούκας. Τώρα έχουμε το σύστημα 4-5-1 για το και μισή και μόνο και μέσα στο game αλλάζουμε σε 4-2-3-1. Σήμερα θέλω να δοκιμάσω να κάνουμε κάτι άλλο και να αλλάξουμε. Να παίζουμε in-game 4-4-2 θα έλεγα, να το δοκιμάσουμε. Ωραία, πέπε όλα. Τέλεια. Saved και φύγαμε. Το κακό είναι ότι στο club δεν έχω ούτε κάρτες να κάνουμε τον Unsurfati Player The Month που θέλω να κάνω, αλλά θέλει πολύ high ομάδες, οπότε δεν βγαίνει και πολύ. Περιτώ να σου πω πως έχω αγαπήσει Richarlison, έτσι. Δηλαδή, Richarlison και Alan, δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει full. Κάνω και ένα τρομερό hyperlink με ομάδα, χώρα, τα πάντα όλα. Και είναι τρομερή, ωραία. Καλό πίνκα έχουμε, φύγαμε. Πρώτο rival για σήμερα. Βέρνερ, Αγκουέρο, Ντεμπρόιν. Είπα, μην με βάλει μέσα σε ομάδα. Βέρνερ, Αγκουέρο, Ντεμπρόιν μπροστά και πίσω έχει Άλαμπα, Ντελέινι και Ζακάρια. Και Χίντερέγκερ. What the fuck. Έχει πολύ ωραία επίθεση ο Μαν. Λοιπόν, για πάμε. Σε εγώ. Νικόλας Πεπέ. Θα ήταν πολύ ωραίο με αυτό το γκολ. Ειλικρινά θα ήταν πολύ ωραίο με αυτό το γκολ. Αλλά ήταν. Δεν μας ήθελε, βρήκε πάνω στο τέρμα. Κουν Αγκουέρο, Σέρχιο Κουν Αγκουέρο. Τέλεια. Φεύγει ο Φάτι. Αν σου φάρει. Ο Χίντερέγκερ. Ποιος θα κάνει Χίντερ. Ποιος είναι ο Χίντερέγκερ. Ο Πεπέ τραβάει λίγο τους αμυντικούς. Στο Σοκό η μπαλά. Πάλι στον Νικόλας Πεπέ. Ριτσάρλισον. Τραβάει εκεί πέρα μια. Ο Άλαμπα κάτι τράβηξε μια κλωτσιά στο πόδι. The one and all KDB. Άκε. Πήγαινα στο τάρεπο εκεί πέρα με KDB. What the fuck. Όχι ότι ο KDB έχει σουτάρο, μάνα, αλλά από εκεί πέρα, ρε μπρο. Υπάρχει κάτι που λέγεται όταν μπλοκ είναι σπασμένο φέτος. Τι γίνεται. Ναι, Θανάκη, κλέβει την μπάλα και μπάλα στον Ανσουφάτη. Ανσουφάτη, πάρα πολύ ωραίος. Αυτό δεν. Δεν ήθελα για τον Ριτσάρλισον, ήθελα για τον Φάτη εκεί πέρα. Ανσουφάτη! Πού μου την τράβηξε ο Φάτη! Πέρασε μέσα από όλους εκεί που ρε, με μπουσάρουνε και λέω θα φάμε auto block σίγουρα. Και όμως το ιδρύπωσε ο Άνσου Φάτη. Μπράβο ρε Πιτσίρικο. Κλέβει ο Τομόρι. Μπάλα στον Άκη, παίρνει κεφαλιά.
Σοκό κυνηγάει, κυνηγάει και ο Άλαν. Εγώ και ο Στρακόπουλος. Η μπάλα στον Σοκό και αλλάζουμε πίσω στον Άκη. Μπάλα πάει στο σιλτό του Λιρόε Σανέ. Ακουέρο. Πολύ δυνατό από τον Κουν Αγκουέρο, αλλά ευτυχώς μπαίνουν εκεί πόδια χέρια και το κόβουμε. Ημίχρονο νούμερο 2. Μπάλα στον KDB και τώρα στον Βίτσελ. Άξελ Βίτσελ. Άξελ Βίτσελ. Τώρα Σάντσο Τζέιντον. Προθυμία για τον Κουν Αγκουέρο στα πλάγια. Νέο Σεμέδο τρέχει. Νέο Σεμέδο κόβει και τώρα το Μόρι. Και τώρα ο Σεμέδο. Βασικά αυτό ήταν ο Λόντι που κόψε εκεί πέρα. Τώρα πάρα πολύ ωραία παλιά. Λίγο πίσω, κακή πάσα. Δεν πειράζει. Μπάρα στον Άξελ Βίτσελ. Άξελ Βίτσελ. Πάλι μπάρα στον Αγκουέρο. Σέρχιο Κουν Αγκουέρο. Το τρώμε. Και κάπως έτσι τρώμε τον γκολ. Τι μου Βέρνερ σοφαρίζει, δεν πειράζει. Τι είναι αυτό, Μακου. Αυτό τι είναι, ας πούμε. Αυτό τι είναι, κραυγή πολέμου. Ένα-ένα, δεν πειράζει. Θα ηρεμήσουμε και να μην μιλάμε τόσο πολύ σαν καθυστερημένοι. Γιατί κάνουμε τέτοιες βλακίες. Τίμο Βέρνερ. Την μπάλα στον Κουν Αγκουέρο και τρώμε δεύτερο γκολ. Και γιατί είμαι ηλίθιος. Γι' αυτό τρώμε δεύτερο γκολ. Ωραία. Σταματάμε το κομμένταρι. Αγκουέρο, μπάλα στον Σισοκό. Ριτσάλσον, την μπάλα στον Άλαν. Ριτσάλσον! Ριτσάρλσον! Οκ. Σφαρίζουμε στον γκολ που φάγαμε ηλιθιωδώς. Ριτσάρλσον, πάρα πολύ ωραίος ο Ριτσάρλσον, τραβάει πάνω τον αμυντικό. Που έχει και την κίτρινη. Ριτσάρλσον! Ριτσάρλσον! Να ο λόγος που αγαπάω Ριτσάρλσον στην ομάδα μου, δεν ξέρω γιατί, αλλά το λατρεύω. Πάρα πολύ καλή κάρτα, ρε. Είναι πολύ καλός. Βγαίνουμε από την άλλη. Ωραία για Νικόλας Πεπέ να τρέξει, να κάνει το run ο Νικόλας Πεπέ. Νικόλας Πεπέ κάνει το run. Ριτσάρλισον. Δεν μπορεί ο Ριτσάρλισον, τον κόβουνε. Η μπάλα στο Σοκό. Ροντρίγκο Μαρόν Τζιλίσκι και το μάτς λίγει 3-2 και το παίρνουμε νικητές. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ομάδα μου. Χρειάζομαι νερό και ανάση, μάλλον χρειάζομαι αναπνευστήρα για να μιλήσω πάλι. Κάναμε και ένα quest. Ένα objective complete. Να δούμε τι κάναμε, τι παίρνουμε. Πήραμε XP και παίρνουμε και κάτι ακόμα λογικά. Παίρνουμε και άλλο XP και τέλεια. Ωραία. Ωραία για δεύτερο division rival. Βασικά, πρωτού πάμε στο δεύτερο division rival, θέλω να τσεκάρω λίγο πόσο έχει ο Lucas Moura να τον αλλάξουμε από Nicolas Pepe. Να βάλουμε Lucas Moura αντί για Nicolas Pepe. Γιατί ο Lucas είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα και πέρσι που είχαμε τον Lucas Shape Shifter. Τρομερή κάρτα. Όπα. Για περίμενε, μπας και τον βρούμε 47 χιλιάρικα. Από εκεί που έχει 90, τώρα θέλει, έχει 57. 53-800, θέλουμε άλλο ένα quick sell, άλλο ένα sell τέλος πάντων. Θέλω να βρω έναν άκυρο να κάνουμε quick sell εδώ πέρα, να πάρουμε τα 300 coins, να πάμε 54k, να μηδενίσει. Να πάρουμε Lucas Moura και να του χώσουμε και ένα ωραίο το chemistry style. Kane, Vardy, Bruno Fernandes, Fabinho, και... Silva, Maximin, Adama, Παναγία μου. Ας έρθει την μπάλα ζωά Cancelo. Θα ήταν πολύ ωραία, αλλά δεν βγήκε. Αχ! Θα ήταν ωραία άλλα κρακέτα εκεί πέρα, μα πετύχε, αλλά δεν πέτυχε. Πώς φεύγει έτσι ο Λούκας! Όχι! Πώς φεύγει έτσι ο Λούκας! Αχ, θα μπορούσε, δεν μπόρεσε. Ωραίο, ο Λούκας μου είναι ακραίος. Είναι πάρα πολύ smooth ο Λούκας. Όχι, Ριτσάρλισον, γιατί δεν έκανες τόσο πιο νωρίς. Σοκό. Ροντρίγκο! Όχι! Τι έγινε!
Τι έγινε εκεί πέρα, δεν πήρα χαμπάρι ότι πέρασε και τους τρεις με τη ρουλέτα. Όχι, τι γίνεται. Έλα μετά το μπλοκ, κόφτε το. Αμάν μετά το μπλοκ μου μέσα. Ζώα Κανσέλο. Μπράβο, Αρεολά. Έβγαλε πολύ ωραία πάσα ο άλλος, ειλικρινά. Πολύ καλή πάσα. Ωραία, μέχρι το 0-0. Οκ. Περίεργο μάτσο, ωραίο. Και ωραίο και περίεργο. Τώρα στον Άλαν. Και αυτός Σέβερτον, πολύ καλός παίχτης, ανερχόμενος. Α, ο Λούκας Μούρα περνάει. Πάρα πολύ ωραία, Λούκας Μούρα. Τον κόβουν, δεν μπορούνε. Αλλά η πάσα δεν βγαίνει όπως θέλουμε και είχαμε. Όμως δεν σε μέδωνε εκεί. Βασικά, ναι, σε μέδω είναι εκεί, όντως. Τι βγήκα απ' έξω. Ότι, τι πέρασε! Έλα ρε, Ριτσάρλισον, τι μου πού την τρύπωσε την μπάλα εκεί πέρα, ρε. Σεν Μαξιμίν βγαίνει και μπαίνει η Ροντρίγκο, είδα. Εμπαπέ! Έχει Εμπαπέ και δεν έβαλε Εμπαπέ στην αρχή. What the heck? Προτιμήσα να βάλει Βάρντι και... Κέι... What the fuck... Βάρντι και Κέιν αντί για Mbappé. Σε αυτό το game, το block είναι στο Θεό. Κίλιαν Mbappé θα μας βγει, να μας βάλει όλος γκολ. Καλά, εντάξει. Κίλιαν, εντάξει. Ωραία. Πάντο, το loan είναι, δεν έχει κανένα Mbappé. Οκ, κατάλαβα. Ριτσάρλισον, τι τράβηξε! Ριτσάρλισον. Έτσι πάει. Ριτσάρλισον, ο μπαμπάς σου. Το παιχνίδι είναι 1-1. Ποιος θα πάρει το κύπελο. Αντάμα Τραόρε. Τι είδα αυτό. Αυτό το τι ήταν. Οκ. Οκ. Οκ, δεν έχω από κάτω, εντάξει. Ροντρίγκο Μορένο! Γκολ στο γκολ, έτσι θα πηγαίνουμε ρε. Γκολ στο γκολ. Ροντρίγκο Μορένο. Η μπάλα στον Μπρούνο Φερνάντες στο σουτ. Η καρδιά μου πήγε στην κουλούρα για ένα σεκόντ. Μέσα. Πρέπει να τον νικήσουμε. Μένει ένα σεκόντ, μένει μία επίθεση. Η μπάλα στον Λούκας. Η μπάλα στον Ριτσάρλισον. Και λέγει το game του ιδιωτής είναι fail. Αν την αφήσει τη φάση να εξελιχθεί. Τέλος για σήμερα. Αυτά ήταν. 2 rivals πήγαμε το 1, το 2 ισοπαλία. Η ομάδα γίνει καταπληκτική, μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω όπως έχω πει Mbappé και Cruyff στην ομάδα. Cruyff ακόμα όχι, θέλουμε moments και κάνει πολλά λεφτά. Και θα πούμε από εδώ και πέρα σε πάρα πολλά βίντεο FIFA 21, άλλα games, αλλά και στα streams στο PD Pro στο Facebook που θα κάνουμε FIFA Weekend League, GTRP, COD, Fortnite, Fall Guys, Among Us, Phasmophobia και πάρα πολλά games. Οπότε αυτά, μου χρειάζεται το σημερινό βίντεο. Αφήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή, subscribe γιατί είναι δωρεάν και βοηθάει πάρα πολύ. Και εμείς θα πούμε στο επόμενο βίντεο. See you there.